Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχω να σας διαβάσω μία σύντομη αλλά αυθεντική καταγραφή, εμπειρία μίας φίλης η οποία βοηθήθηκε, διασώθηκε και μπόρεσε να γλιτώσει από την κακοποίηση από κακοποιητική σχέση μέσα σε γάμο. Μία φίλη, η οποία βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής εδώ στο κανάλι μας, όταν συζητούσαμε μια μέρα για τα θέματα ενδοικογενειακής βίας και για το ότι όταν κάποια γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο, μπορεί να τηλεφωνήσει αν βρίσκεται στην Κύπρο, στην εθνική γραμμή, αντιμετώπισης βίας στην οικογένεια που είναι ο τετραψήφιος αριθμός 1440 ή αν βρίσκεται στην Ελλάδα μπορεί να τηλεφωνήσει στο 15900 και ότι μπορεί να δεχθεί υπηρεσίες φιλοξενίας σε ξενώνα κακοποιημένο γυναικό μοιράστηκε μαζί μας στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής την εμπειρία της την οποία εμπειρία της την οποία εμπειρία της τη ζήτησα να μου τη στείλει σε email. Καλημέρα αγαπημένη μου Θέκλα. Η εμπειρία μου στο ξενόνα κακοποιημένο γυναικών ξεκίνησε πριν δύο χρόνια. Υπάρχουν ξενώνες κακοποιημένων γυναικών και η εμπειρία αυτή έγινε σε μια πόλη της Ελλάδος. Δεν λέω την πόλη για τους λόγους. Πήγα εκεί καλώντας το με μια αποτυχημένη προσπάθεια από την πλευρά μου. Διότι δεν πήγα αμέσω. Πέρασε ένας χρόνος και ξανά έκανα την προσπάθεια. Δηλαδή τηλεφώνησε στο 15900... είπε το πρόβλημά της, της αντικογενειακής βίας που αντιμετώπιζε... της πρότειναν να πάει στο ξενώνα κακοποιημένων γυναικών... δεν πήγε και ένα χρόνο μετά τηλεφώνησε ξανά και πήγε. Σε αυτό το διάστημα προσπαθούσα να ενημερωθώ και από άλλες πηγές. Δηλαδή στο διάστημα ο μεσολάβησε μεταξύ της πρώτης προσφυγής ή του πρώτου τηλεφωνήματος του 15900 και του δεύτερου. Σε αυτό το διάστημα προσπαθούσα να ενημερωθώ και από άλλες πηγές. Τελικά με παρέπεμψαν στο συμβουλευτικό κακοποιημένων γυναικών της περιοχής μου. Άρα μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και ξενώνες κακοποιημένων γυναικών στην Ελλάδα αλλά και συμβουλευτικά τμήματα κακοποιημένο γυναικό. Και από εκεί, από το συμβουλευτικό κακοποιημένο γυναικό της περιοχής μου, έγιναν όλες οι ενέργειες ώστε να δραπετεύσω μαζί και η κόρη μου, η οποία δεν θέλησε να φιλοξενηθεί στο ξενώνα. Η κόρη της φίλης είναι ενήλικας, οπότε μπορούσε να έχει επιλογή είτε να Είτε να φιλοξενηθεί στο ξενώνα είτε όχι. Τα ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται μαζί με τη μήτερα τους. Εκεί έμεινα δέκα μήνες. Άρα η Φίλη έχει μείνει δέκα μήνες στον ξενώνα κακοποιημένο γυναικό. Η ψυχολογική βοήθεια για μένα ήταν πολύ σημαντική. Όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται και προσφέρει υπηρεσίες στο ξενώνα κακοποιημένο γυναικό. Υπήρχε ψυχολόγος. Εδώ ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Και μάλιστα, μάλιστα μου έστειλε εμπιστευτικά κάποιε φωτογραφίε που είναι με τα παιδάκια αυτή η φίλη εκεί στο ξενώνα που δεν είναι τα δικά τη παιδιά, είναι παιδάκια άλλων γυναικών οι οποίε φιλοξενούνταν εκείνο το διάστημα στο ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Συμβίωσα με γυναίκε και παιδιά από άλλε χώρε γίναμε μια οικογένεια. Όντω οι φωτογραφίε δείχνουν αγάπη μεταξύ και της φίλης που διέμενε στο Ξενών Ακακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών που ήταν μαζί με τις μητέρες τους και τις μητέρες τους. Βοηθούσαμε η μία την άλλη, παρόλο που είχαμε διαφορετικές κουλτούρες και θρησκείες. Επίσης, το προσωπικό διαχείρισης του Ξενών Ακακοποιημένων Γυναικών ήταν και αυτό πολύ φιλικό και εξυπηρετικό. Πάντα όμως, πάντα βέβαια, μέσα στα πλαίσια των κανόνων του Ξενώνα. Ο ξενώνας κακοποιημένο γυναικό είναι ένα καταφύγιο πρώτον για να νιώσει κάθε γυναίκα ασφάλεια, δεύτερον για να καθαρίσει το μυαλό της και τρίτον για να κάνεις το καινούριο ξεκίνημα. Άρα η φίλη από την εμπειρία της όπου διέμεινε για δέκα μήνες σε ξενώνα κακοποιημένο γυναικών λέει ότι εκεί στο ξενώνα είναι ένα καταφύγιο για να νιώσεις ασφάλεια, για να καθαρίσει το μυαλό σου και να κάνεις το καινούριο ξεκίνημα. Το οποίο καινούριο ξεκίνημα δεν είναι εύκολο. Ιστερόγραφο. Αν θυμάμαι καλά και από εσένα είχα ακούσει για το 15900, συγγνώμη αλλά έχω ένα μπέρδεμα στη μνήμη μου, πολλά γεγονότα δεν μπορώ να τα ξεκαθαρίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου προσφέρεις, είσαι πολύτιμη, σε αγαπώ και σε χτίμω. Λοιπόν, αυτό είναι το σύντομο email της φίλης, το οποίο όμως μας δίνει την επιβεβαίωση, τη διαβεβαίωση ότι υπάρχουν ξενώνες κακοποιημένο γυναικό στην Ελλάδα, λειτουργούν ξενώνες κακοποιημένο γυναικό στην Ελλάδα, όπως λειτουργούν και στην Κύπρο και οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε δύσκολες, επικίνδυνες, βίαιες σωματικά ή ψυχολογικά ή και σωματικά και ψυχολογικά καταστάσεις μέσα σε γάμο με βίο κακοποιητικό άνθρωπο, σε συμβίωση με βίο κακοποιητικό άνθρωπο και ούτω καθεξής, πρέπει να απευθυνθούν είτε στο 15900 εάν ζουν στην Ελλάδα, είτε στο 1440 εάν ζουν στην Κύπρο, είτε στον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί στην ευρωπαϊκή χώρα που κατοικούν και σίγουρα δεν είναι μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες αυτά, γνωρίζουμε όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτή η νομοθεσία για τα ίσους ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. Το λέω πολύ συχνά. 15.900 στην Ελλάδα, 14.40 στην Κύπρο. Η εθνική αριθμή για αντιμετώπιση βία στην οικογένεια. Χρησιμοποιήστε τους. Ακούστε τις προτροπές για φιλοξενία σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ξενώνες κακοποιημένων ανδρών γιατί υπάρχουν και κακοποιημένοι άνδρες και δυστυχώς τα αγόρια από κάποια ηλικία και πάνω δεν γίνονται αποδεκτά σε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Ε, όσοι γνωρίζουν, όσοι γνωρίζουν να γράψουν στα σχόλια ποιο είναι ο κανονισμός. Επειδή εγώ ζω και εργάζομαι στην Κύπρο και, πλέον εδώ και κάποια χρόνια δεν είμαι στην ενεργό δράση δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τους κανονισμούς που ισχύουν στους ξενώνες κακοποιημένων γυναικών στην Ελλάδα. Ε, συγκλονιζόμαστε πολύ συχνά, δυστυχώς, από ιστορίες γυναικοκτονιών, άγριας σωματικής κακοποίησης γυναικών μέσα σε γάμους, από ιστορίες οι οποίες καταλήγουν σε οικογενειακές τραγωδίες και εκ των υστέρων καθόμαστε και σκεφτόμαστε τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η γυναίκα για να σώσει τη ζωή της, για να σώσει τα παιδιά της, τι θα μπορούσε να κάνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη να συγκατοικεί, να συμβιώνει, να εξαρτάται και οικονομικά και συναισθηματικά και πρακτικά από τον κακοποίητη του. Υπάρχουν οι τρόποι. Πολύ συχνά όμως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θυματοποιημένοι και έχουν φτάσει στο σημείο και στη συνθήκη όπου βιώνουν τη μαθημένη αβοηθησία, Πιστεύουν δηλαδή ότι δεν υπάρχει πλοίο για μέ, δεν υπάρχει οδός, πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από την βαλτωμένη συνθήκη κακοποίηση στην οποία βρίσκονται. Ακούνε για το 15900 στην Ελλάδα, ακούνε για το 1440 στην Κύπρο και το αφήνουν να γλιστρίσει από το μυαλό τους. Ή κάνουν όπως έκανε οι φίλοι, παίρνουν τηλέφωνο, δέχονται την πληροφόρηση, αλλά δεν τίνουν το χέρι για να πάρουν βοήθεια άμεσα. Φυσικά η φίλη που έστειλε την επιστολή ε, μας έγραψε ότι την ανακατεύθυναν στο Συμβουλευτικό Κέντρο για Κακοποιημένες Γυναίκες στην περιοχή της, όπου, όπου από εκεί πήρε περισσότερες πληροφορίες και προετοιμάστηκε ψυχολογικά ουσιαστικά για την έξοδο της από έναν κακοποιητικό γάμο. Υπάρχουν τρόποι φτάνει να του χρησιμοποιήσουν. Επίση, ο λόγο που ζήτησα από τη φίλη να μου στείλει την εμπειρία τη και να την κάνω βίντεο είναι γιατί αρκετέ φορέ όταν σχολιάζω είτε σε σχόλια κάτω από τα βίντεο εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube, είτε αναφέρω μέσα σε βίντεο για το 15-900 στην Ελλάδα και το 14 στην Κύπρο, υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε Μα πήρα τηλέφωνο και δεν με βοήθησα, μα δεν απαντάνε το τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Θέλω να το βάλετε στο μυαλό σας ότι αν θέλετε να σώσετε τον εαυτό σας θα επιμείνετε μέχρι να πάρετε τη βοήθεια που δικαιούστε. Ο εθνικός αριθμός για την αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια στην Ελλάδα είναι το 15900, στην Κύπρο είναι το 1440. Υπάρχουν ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. Χρησιμοποιήστε και τους τηλεφωνικού αριθμούς για να πάρετε πληροφόρηση, κατεύθυνση και υποστήριξη. Χρησιμοποιήστε και τις υπηρεσίες του ξενών ακακοποιημένων γυναικών για να σωθούμε, να σώσετε τον εαυτό σας και να σώσετε και τα παιδιά σας. Σε αυτό το σημείο θέλω να αποστείλω ένα μήνυμα σε άνδρες οι οποίοι κακοποιούνται Κυρίω ψυχολογικά κακοποιούνται οι άνδρες από τι γυναίκε του, αν και υπάρχουν και μερικέ περιπτώσει, τι οποίε μπορεί και σωματικά να κακοποιούνται άνδρες από τη γυναίκα του. Εάν βρίσκεστε σε μια σχέση κακοποίηση, τηλεφωνήστε κι εσεί αν είστε στην Κύπρο στο 1440, αν είστε στην Ελλάδα στο 15900 και ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε συμπαράσταση. Ζητήστε κατεύθυνση. Δεν μπορείτε να φιλοξενηθείτε στο ξενώνα κακοποιημένο γυναικών. Μπορείτε όμως να πάρετε ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική και να αποφασίσετε να αφήσετε την τοξική και κακοποιητική σχέση. Ακόμη και αν ένα άνδρας εξαρτάται οικονομικά από τη γυναίκα του η οποία τον κακοποιεί, πάλι μπορεί με βοήθεια, με ψυχοεκπαίδευση, με ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα να ξεπεράσει το πρόβλημα να ξεπεράσει τη δειλία του και την ατολμία του και τη δυσκολία που έχει να φύγει, να σηκωθεί και να φύγει από μια κακοποιητική σχέση. Και το γνωρίζω πολύ καλά, μέσα αντιστοιχώς από την κλινική μου πείρα και από την πείρα μου ως για σειρά ετών στο οικογενειακό δικαστήριο, ότι υπάρχουν γυναίκες κακοποιητικές φόδρα, οι οποίες όχι μόνο κακοποιούν ψυχικά και μερικές φορές και σωματικά τον σύζυγο τους κατά τη διάρκεια του γάμου, αλλά εξακολουθούν να τον κακοποιούν και μετά το διαζύγιο, χρησιμοποιώντας τα παιδιά τους ως εργαλεία εναντίον του πρώην άνδρα τους. Το πρόβλημα της βίας στην οικογένεια είναι υπαρκτό. Υπάρχει βία σωματική και ψυχική από άνδρες προς γυναίκες. Υπάρχει βία ψυχική κάποιες φορές και σωματική από γυναίκες προς άνδρες και πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας, να αντιληφθούμε ότι η βία είναι κάτι που δεν πρέπει να αποδεχόμαστε, δεν πρέπει να το κανονικοποιούμε και να ζητούμε βοήθεια ούτω ώστε να απελευθερωθούμε. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω ιστορίες επιτυχίας και άλλες ανθρώπων οι οποίοι μέσω είτε της χρήσης των υπηρεσιών των Εθνικών Φορέων για αντιμετώπιση βία στην οικογένεια ξαναλέω: 15.900 είναι ο αριθμό για την Ελλάδα, 14.40 για την Κύπρο. Είτε μέσω τη ψυχοεκπαίδευση είτε μέσω τη ψυχοθεραπεία κατάφεραν να ξεφύγουν από τη βία. Κανένα άνθρωπο δεν πρέπει να ζει κάτω από καθεστώ βία, φόβου και τρομοκρατία. Πίσω από κλειστέ πόρτε συμβαίνουν πράγματα και θάματα, σημεία και τέρατα. Οφείλουμε να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από το ζήτημα και να προστατέψουμε εαυτούς και αλλήλους. Σας στέλνω την αγάπη μου.